Υπάρχουν, φιλοξενούνται μάλλον και δηλώσεις του ατζέντη του, ένας ακόμη Τέμου Τούρουνεν, λογικά στη Φιλανδία το Τέμου είναι κάτι σαν το Γιώργος, προφανώς. Τέμου, όπως λέει ο Ζαζίνιο, το Θεέμου στο ποταμό Τέμου. Ε, τι. Τέμου, σώσε με. Τέμου την κολάρα. Τέμου, μας πιάσαν 30 κιλά μαύρο. Έτσι, Τέμου. Ναι, τέλος πάντων. Πώς θα συνεχίσουμε. Έκλεισε. Καλά, δεν μας κλείνει στον αέρα, δεν έπεσε λίγο. Ε, Τέμου, τι τραβάμε. Έπεσε. Έπεσε. Όχι γραμμή αυτή. Ελένη, μπορεί να συνεχίσει. Μπορεί να συνεχίσει να είσαι επαγγελματία επιτέλου. Σοβαρή. Γιατί βλέπω μια σοβαρή είδηση εδώ. Για τιμωρία Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για επεισόδια 1 χιλιόμετρο με καταγγείλω. Αυτό νομίζω ότι είναι ανησυχητικό. Όπου Θεέ μου, τι έχουμε τραβήξει. Να σου πω. Θέλω να σου θα πω. Κάνω το θέμα που σου πρότεινα. Αυτό ότι μου ζητήθηκε θέμα να βάλω κάτω το χάρτη τη Τούμπα. Και τι να κάνω, Σταύρο, όπως μου είπες. Να κάνεις την απόσταση που μπορούμε να κάνουμε επεισόδια. Δηλαδή, ποια σημεία είναι 1,1 χιλιόμετρα δηλαδή, από την Τούμπα. Σελίδες. Κάνεις γύρω-γύρω τα hot spot που μπορούμε να μανουριάζουμε. Ωραία. Και υδραγωγείο, κάτω λαμπράκι εκεί στο ψύχρα. Αυτό το άλλο επίσης. Η Κατούμπα. Αυτό το άλλο ότι βγήκε η καταγραφή των ζημιών στο ΑΚΑ και ΑΚΑ έχει πιο πολλά λεφτά. Είναι υπέρ του ΠΑΟΚ ή είναι μια δυσφήμιση. Τι έχει πιο πολλά λεφτά. Έχει πιο πολλά λεφτά να πληρώσει η ΑΚΑ για ζημιά. Ναι, αλλά πληρώσαμε εμείς μεγαλύτερο πρόστιμο. Τι έγινε, πώς έγινε αυτό. Α, το σοβαρεύεις εσύ, εντάξει. Ναι, αλλά κάτσε λίγο. Πιο πολλές ζημιές. Είναι ντροπή. Φτούσας. Φτούσας. Ελένη, επιστρέφουμε στον Πούκι. Ναι, ναι, λοιπόν, πάμε στον Πούκι και στον ατζέντη του. Στον ο... πώς τον ατζέντη. Ε, τεούλη μου. Και τον παίχτη έτσι τον λένε. Πάντως δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι κλείνει μια ανάσα, τα βρήκαν προφορικά. Όχι, όχι, δεν όχι. Επιβεβαιώνει και ο ΠΑΟΚ. Κάτι τέτοιο κυκλοφόρησε χθες. Δεν επιβεβαιώνεται. Ωραία. Ούτε από τον ΠΑΟΚ ούτε από τον ατζέντη του. Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια χαλάει, επιλογή, αλλά... είναι μια προοπτική, αλλά δεν έχουμε καταλήξει σε τελική συμφωνία όπως ανέφερε. Έχουμε προτάσεις, είναι το κλασικό που αναφέρουν οι εκπρόσωποι, οι ατζέντηδες και από άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Θα κάνει την καλύτερη επιλογή για την καριέρα του. Εμένα αυτή είναι η δουλειά μου, να του φέρνω προτάσεις. Και από εκεί και πέρα θα δούμε ποια θα επιλέξει και ποια θα είναι η πιο συμφέρουσα για εκείνον. Νομίζω ότι το οικονομικό είναι κάτι που απασχολεί βεβαίως τον Πούκι.